Με μία επιπλέον πτήση της Aegean τη Μεγάλη Πέμπτη και με μεγαλύτερη σχωρητικότητα σε αεροσκάφη τόσο της Aegean με 40 επιπλέον θέσεις όσο και της Sky Express με 100 επιπλέον θέσεις, οι αεροπορικές εταιρείες φρόντισαν να καλύψουν την αυξημένη κίνηση των ημερών του Πάσχα στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, παρά το γεγονός ότι τα πολύ ακριβότερα εισιτήρια αυτής της περίοδου λειτουργήσαν αποτρεπτικά για τους επισκέπτες που επέλεξαν τελικά οικονομικότερα μέσα μεταφοράς. Σαφώς και υπήρχε ζήτηση, μάλιστα πολλές από τις μέρες δεν υπήρχε διαθεσιμότητα. Και εκεί που υπήρχε βέβαια το εισιτήριο ήταν ιδιαίτερα αλμυρό. Για τον Απρίλιο μήνα συνολικά, ο οποίος θα κλείσει σε 3 μέρες, είμαστε ελαφρά καλύτερα από τον Απρίλιο του 19. Δηλαδή οι πτήσεις εξωτερικού θα κλείσουν γύρω στις 450 με 460, όταν ο αντίστοιχος μήνας του 19 έκλεισε στις 430 πτήσεις. Και οι πληρότητες είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή δεν έχουμε περισσότερες πτήσεις αλλά με μικρότερες πληρότητες, αλλά είμαστε στις ίδιες και ίσως καλύτερες. Άρα το τελικό αποτέλεσμα που θα είναι ο αριθμός επιβατών θα είναι σίγουρα καλύτερος, λίγο καλύτερος από τον Απρίλιο του 19. Τώρα, όσο στο Μάιο, ο προγραμματισμός δείχνει επίσης ίδια επίπεδα με τον Μάιο του 19. Θα είμαστε γύρω στις 1090 με 1100 πτήσεις, στον ίδιο αριθμό που ήταν και ο Μάιος του 19. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Κερκύρας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Δημήτρης Ρούσος, σημείωσε ότι εκτός απρόπτου, η φετινή σεζόν θα έχει πολύ καλή δυναμική, ανάλογη με εκείνης του 2019. Να σημειωθεί πάντως ότι η χρονιά ρεκόρ για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας ήταν το 2018 με 50.000 επιβάτες περισσότερους από το 2019. Κοιτάξτε, από την αρχή έχουμε πει ότι η χρονιά αυτή, αν δεν υπάρχει κάτι πολύ έτσι, κάποια πολύ δυσμενής εξέλιξη, είτε με τον πόλεμο στην Ουκρανία είτε με τον COVID, πάει πάρα πολύ καλά και εμείς γνωρίζουμε από αυτά που βλέπουμε τουλάχιστον ότι θα κινηθούμε στα επίπεδα του 19 από το 90% στον 110%, δηλαδή μπορεί να είμαστε λίγο καλύτερα από τη χρονιά του 19, η οποία για το αεροδρόμιο δεν ήταν η καλύτερη, να σημειώσω, η καλύτερη χρονιά ήταν το 2018 με 1,5 εκατομμύριο εισερχόμενους, ενώ το 19 είχαμε 50.000 λιγότερους. Αλλά ο στόχος είναι να επανέλθουμε στην προ-COVID εποχή. Δηλαδή μακάρι να πιάσουμε το 1.450 και βλέπουμε. Τώρα, για αυτή την περίοδο των ημερών του Πάσχα, κύλησαν όλα ομαλά ή παρατηρήθηκε κάποια δυσλειτουργία στη διαχείριση της επιβατικής κίνησης? Κοιτάξτε, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Οι πτήσεις εσωτερικού, από όπου έρχεται η πληθώρα, ας πούμε, των επισκεπτών του Πάσχα, που είναι οι Έλληνες βασικά, ήταν 5 πτήσεις περίπου την ημέρα. Οι δε πτήσεις εξωτερικού τώρα αρχίζουν και παίρνουν λίγο τα πάνω τους. Δεν είμαστε σε αριθμό που να δημιουργεί προβλήματα στη ροή. Είμαστε ακόμα στις 15-20 πτήσεις την ημέρα. Τέλος Μαΐου θα φτάσουμε στις 50 περίπου πτήσεις την ημέρα.